θα κλείσουμε με έναν καλό φίλο στη συχνότητα. Χρόνια τώρα δεν ήταν ανάγκη να έχουμε αυτή την τραγωδία του πολέμου, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου για την Ευρωμεσογειακή Ασφάλεια και Συνεργασία, απόστρατος των ενόπλων δυνάμεων και μάλιστα στο χώρο των τεθωρακισμένων αρματάς, όπως λένε μεταξύ τους στρατιωτικοί, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στην Κρήτη. Είμαστε 15 μέρες. Μπορούμε να έχουμε, συνοψίζοντας, μια πρώτη εκτίμηση πάντα με την εικόνα που έχουμε, και το ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς ως πρώην στρατιωτικός, με την εικόνα που έχουμε, δεν τα ξέρουμε όλα, είναι προφανές, αλλά έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα? Τα συμπεράσματα τα οποία έχουμε, και πολύ καλά τονίσατε τις επιφυλάξεις και κάτω από ποιες συνθήκες εμείς προσπαθούμε, επιχειρούμε να κάνουμε εκτιμήσεις, και γι' αυτό να υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό λάθος. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όντως σε σημαντικά κέρδη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι κατά πόσο καλύπτονται οι επιχειρησιακοί αντικειμενικοί σκοποί, έτσι ώστε να υποστηρίξουν τον πολιτικό σκοπό του πολέμου, τον οποίο επέβαλε ο πρόεδρος Πούτιν. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια σημαντική, μια χερσαία ζώνη, η οποία ενώνει την Κρυμαία με τις αποσχιστές περιοχές και παρεμβάλλει και υπερκεράζει την Μαριούπολη. Ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, κάποια μέρα θα μπουν και στη Μαριούπολη, αφού έχει πέσει η αντίσταση. Δεύτερον, έχουμε μια σημαντική, ένα σημαντικό έλεγχο εδαφών στο βορρά, βόρειο-ανατολικά, και στην περιοχή του Χαρκόβου, και από εκεί και πέρα βλέπουμε από το Σούμι προς το Χέρνιβιλ, αν υπάρχει χάρτες, ή επειδή σίγουρα κάποιοι έχουν χάρτες, δηλαδή κινούνται προς το Κίεβο. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Ο πολιτικός σκοπός του πολέμου είναι, πέρα από το ότι έχει αλλάξει λίγο η ρητορική τις τελευταίες μέρες από την Ρωσία, είναι να αλλάξει η πολιτική, να ανατραπεί η πολιτική καθεστική ατάξη στο Κίεβο και να τοποθετήσει κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει όχι μόνο στην ευρετοποίηση, εγώ πιστεύω στην δορυφοροποίηση της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία. Η Ουκρανία είναι βασική, είναι μια πρώην Σοβιετική, να το λέμε αυτό, μια πρώην Σοβιετική δημοκρατία, η οποία είναι απαραίτητη για τις φιλοδοξίες του Πούτιν. Θα τολμήσω να πω λίγο παραπάνω, δηλαδή, ο οποίος θέλει να αφήσει μια κληρονομιά σαν τον Μεγάλο Πέτρο ή τη Μεγάλη Κατερίνη, για να κάνει πάλι τη Ρωσία αρκετά μεγάλη. Κλείνω όμως εδώ και θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο μέρες, τρεις, μια σταθεροποίηση. Αυτό θα ήθελα, γιατί άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και εγώ τον κύριο Τσιραγιαννίδη, και θα ήθελα να τον συγχαρώ σαν συνάδελφο της πολεμικής αεροπορίας για τον εμπεριστατωμένο και πολύ απλό τρόπο με τον οποίο μας έδωσε όλους να καταλάβουμε τι γίνεται στην αεροπορική διάσταση και όχι μόνο του πολέμου. Η Ουκρανία, εδώ ήθελα να διορθώσω, σύμφωνα με τις εκτάσεις τις οποίες έχουμε και μελετούμε, είναι η μεγαλύτερη χώρα μετά τη Ρωσία στην Ευρώπη, αν βάλουμε και τη Ρωσία, η οποία εκτείνεται από εκεί που είναι τώρα μέχρι και το Βλαδιβοστόκ. Δεν είναι εύκολο να καταληφθεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας σαν τον κορμό της Ελλάδος, περίπου συνολικά, όντως έχει καταλάβει μία φορά, όχι παραπάνω. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι αυτά σημαντικά. Ερχόμαστε τώρα, εάν το ερώτημα, αν αυτή η σκοπή καλύπτουν, αυτές οι εκτάσεις που έχει καταλάβει επαρκούν για να υλοποιηθεί ο πολιτικός σκοπός του πολέμου. Εδώ υπάρχει κάποιο ερώτημα. Δεν γνωρίζουμε το σχέδιο, οπότε δεν γνωρίζουμε και τις χρονικές επιδιώξεις. Σωστά. Και το κυριότερο αυτό που λέμε, κανένα σχέδιο, άπαξ και πέφτει η πρώτη του φεγιά. Δεν πάει όπως το έχουμε γράψει. Ρωτάει εδώ ο κόσμος, κύριε Λουκόπουλε, από ουκρανικής πλευράς, με βάση τη διαφορά ισχύως, θεωρείτε ότι σε αυτές τις δύο εβδομάδες η πολιτική στόχευση έχει εξυπηρετηθεί στο πεδίο? Από ουκρανικής πλευράς λέμε, έτσι? Ναι, από ουκρανικής. Ναι. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Η ουκρανική πλευρά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ούτως ώστε
όπως φαίνεται, οι επιτακτικές επικλήσεις για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, τα εξήγησε, τα έχουμε εξηγήσει με αρθογραφία, τα εξήγησε και ο κύριος Σιρογιαννίδης, για μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Κάτι τέτοιο το οποίο έχει ξεκαθαριστεί από πλευράς ΝΑΤΟ, αλλά ακόμα και από Ευρωπαϊκές Ενώσεις, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει πόλεμο και ενδεχομένως εμπλοκή με μια πυρηνική δύναμη, η οποία διαθέτει ακόμα και τώρα 5.977 πυρηνικές κεφαλές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Όταν αρκούνε 10, για να αλλάξει ο πλανήτης. Ακριβώς. Και ένα. Και ένα, σας σωστά, το λέω. Σωστά, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Εκεί είναι η λεγόμενη πυρηνική αποτροπή. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα πολύ πιο ομά, έστω και αν δεστιαραστήσω κάποιους οποίους θα θέλανε να δουν μια πιο ενεργή ουκρανική άμυνα, ότι η καθυστέρηση οφείλεται πρωτίστως σε σημαντικά λάθη των ρωσικών ενάπλων δυνάμεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό πεδίο, παρά στην ουσιαστική αντίσταση των τακτικών ουκρανικών δυνάμεων, και αυτό φαίνεται είτε στο Νότο που προχάρησε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι γίνεται. Βέβαια έχουν ενισχυθεί με πολλά αεροπορικά. Τα λάθη στο τακτικό πεδίο των Ρώσων έχουν επίδραση στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και οπωσδήποτε στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό το βλέπουμε πάντα με επιφύλαξη, με διάφορα βίντεο. Υπήρξε χθες ένα βίντεο, λόγου χάρη, με μια προσβολή φάλακας, αν και εκεί φαίνεται σειραφή δύο ή τριών. Θέλω να μας το πείτε αυτό λίγο, γιατί είστε έμπειρος αρματάς, έχετε διδάξει σχολή του Κιέβου, ξέρετε από τεθωρακισμένα, ναι, πολύ γρήγορα. Δεν τους διδάξα όμως τεθωρακισμένα, πολιτική τους διδάξα. Εντάξει, αλλά ξέρετε. Αλλά ως τεθωρακισμένος θα σας πω το εξής. Είδαμε μία φάλαγγα, αφού το θέτετε, είδαμε μία φάλαγγα κάπου 13 με 14 άρματα και μάλιστα μεγάλα. Αυτά ήταν TAF-80U, αν βλέπουμε καθαρά, γιατί ένα άλλο, στο δεύτερο βίντεο που είναι σειραφή, είναι άλλου τύπου άρματος. Είναι TAF-90. Βλέπουμε λοιπόν μία φάλαγγα η οποία κινείται στις άκρες ενός χωριού. Τι κινείται, σε ρυθμό παρέλαση? Εγώ που είμαι απλός πολίτης αυτό καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε. Λοιπόν. Εκεί τι γίνεται? Ναι, εδώ έρχεται οι πληροφορίες. Έχουμε επικείμενη ή όχι την επαφή με τον εχθρό? Ένα. Τι μέτρα ασφαλείας παίρνει αυτή η φάλαγγα? Είναι μέρος, κατά πάσα πιθανότητα, η γνώμη μου, είναι ένα μέρος, είναι μάλλον εμπροστοφυλακή ενός μεγαλύτερου μέρους τεθωρακισμένης φάλαγγας που κινείται. Και για ποιο λόγο δεν έστειλε ένα τμήμα αναγνωρίσεως ή να αποβιβάσει πεζικό, τουλάχιστον να περάσει από αυτά τα σπίτια που φαίνεται στο βίντεο, ανέπαφα. Εκεί, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, όπως δείχνει, δεν είναι επίθεση με αερόχημα, δηλαδή Bayraktar. Εκεί λοιπόν, γιατί φαίνεται το εξής, ότι προσβάλλουν το πρώτο και λίγο προς το τέλος. Οπότε κινητοποιείται η φάλαγγα. Mm. Άρα λοιπόν, τους περιμένουν αυτοί οι οποίοι Εβραίοι, για να καταλάβει ο κόσμος, κυνηγοί αρμάτων. Γι' αυτό ο Ουκρανικός στρατός ή η εθνοφυλακή η οποία βρίσκεται στο Κίεβο και στα περίχωρα δρούν με ανεξάρτητες ομάδες. Άρα λοιπόν μια ανεξάρτητη ομάδα κατά πάσα πιθανότητα τους περίμενε εκεί και επιτρέψτε μου την έκφραση, τους πλάκωσε με 2-3 αντιαρματικά, γιατί φαίνονται και άλλες εκρήξεις, αλλά αρκέστηκε και στα δύο να ακινητοποιήσει τη φάλακα και πιθανώς να ακινητοποιήσει και όποιον άλλον ερχόταν από πίσω. Μάλιστα. Λέει εδώ ένας ακροατής, σας προκαλεί κάποια ερωτηματικά το γεγονός ότι αυτά τα τεθωρακισμένα δεν είχαν αυτή την περίφημη ένδειξη που μας έχουν ζαλίσει όλοι να την ερμηνεύσουν? Του ζήτα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Αυτό το ζήτα βέβαια έχει γίνει θρύλος. Αν είναι ζαπάντα, αν είναι για τη νίκη, αν είναι για το άλλο, δεν το ξέρω. Όχι, δεν με προβλημάτισε. Φαινόταν η κίνηση αυτή που φαινόταν, ξαναλέω με επιφύλαξη, γιατί αυτό είναι, αυτό το βιντεάκι το έχω δει από χθες. Το ξέρω, δαπανίσατε πολλή ώρα για να το δείτε. Επειδή... 30 φορές. Φαίνεται ότι είναι σειραφή. Γι' αυτό κιόλας το μεταδίδω με επιφύλαξη. Σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε στο με αυτό που βλέπουμε στο πρώτο μέρος. Σας ρωτώ ευθέως, εάν ήσασταν ο διοικητής αυτής της ύλης, 12 είναι, έτσι, ναι, ναι, της ύλης τεθωρακισμένων,
θα κυκλοφορούσατε έτσι σε κατάσταση εμπόλεμη, να το πω λαϊκά. Πολύ χαλαρή ήταν. Εάν είμαι με εκπαίδευση νηπιαγωγείου, ενδεχομένως ναι. Άρα κάτι σας λέει αυτή η κίνηση. Βεβαίως. Αν είναι έτσι, ναι. Εδώ πρόκειται γι' αυτό, επειδή κάπου μίλησε και σε κάποιον δημοσιογράφο εχθές. Εδώ είναι μία ένδειξη, όχι απόδειξη, αλλά είναι και άλλες οι ενδείξεις, ότι υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα εκπαιδεύσεως και όχι στα μικρότερα κλιμάκια, στα μεγαλύτερα. Επαναλαμβάνω εγώ, γιατί θέλω να προστατεύσω τον κύριο Λουκόπουλο, που τον θεωρώ μία από τις σοβαρότερες φωνές στα ζητήματα αυτά. Πάρα πολύ. Με βάση την εικόνα και την πληροφορία που έχουμε. Εγώ είμαι όπως και ο κύριος Λουκόπουλος, αυτό αναλύουμε, αυτό που έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο, επειδή μου στέλνετε εδώ μηνύματα. Αυτό έχουμε. Λέμε αν είναι έτσι. Δεν ξέρουμε. Άρα κύριε Λουκόπουλε, εφόσον είναι αυτό, εδώ υπάρχει ένα θέμα, λέτε. Αναμφίβολα υπάρχει. Και είναι θέμα διοικήσεως, είναι θέμα τακτικής και είναι και θέμα, να σας το πω κιόλας, δόγματος. Πραγματικά δηλαδή, όταν κινείσαι, ακόμα και σε σημείο, δεν ξέρω τι πληροφορίες υπήρχαν, ή αυτό που λένε καβάλα πάει στην εκκλησία, έτσι όπως πήγαινε δηλαδή αυτή η φάλαγγα, την είδατε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εσείς την είδατε, πιστεύω, πάμπολες φορές. Από εκεί και πέρα δείχνει ότι ο οποιοσδήποτε διοικητής στερείται βασικών γνώσεων ή εμπειρίας, αν θέλετε, επάνω στον αγώνα τεθωρακισμένων και ιδιαίτερα όταν διέρχεται έστω από τις παρυφές αστικού ιστού. Τι άλλο να σας πω. Και αν μάλιστα φαίνεται ότι μέσα σε αυτή τη φάλαγγα ήταν και ο συνταγματάρχης Ζαχάροφ, για τον οποίο λένε ότι σκοτώθηκε και δεν είναι κάπου αλλού, είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί λοιπόν ο διοικητής μιας μεγαλύτερης φάλαγγας ήταν εμπρός και όχι να ακολουθεί με το βασικό τμήμα από πίσω. Αν είναι έτσι. Δεν λοιπόν, είναι θέμα ηρωισμού, είναι θέμα πώς επιβάλλουν σωστά οι κανόνες της μάχης. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, επειδή μένουν λίγα λεπτά, θέλω να φύγω από αυτό το πεδίο, αλλά μιας και ήσασταν εδώ και έχετε γνώση των τεθωρακισμένων, γι' αυτό σας ρωτήσαμε. Και θέλω να πάω στο άλλο πεδίο, για το οποίο οφείλω να το πω ότι εντύμως, κατά τη γνώμη μου, και εγκαίρως έχετε θέσει ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό. Μέσα σε αυτή τη θύελλα του πολέμου, με την τεράστια ανθρωπιστική κρίση, εμφανίζεται η Τουρκία να συνομιλεί με τους πάντες, να συνδιαλέγεται με τους πάντες, να είναι τόπος συναντήσεων των δύο αντιμαχόμενων, δηλαδή του Ισβολέα και του Αμυνόμενου, και ταυτοχρόνως να μιλάει με Biden, Πούτιν, Ισραηλινό, Στόλτεμπεργκ, μην κόψω και το όνομα, Σόλτς έρχεται, Τζόνσον, και την Κυριακή και εμείς. Και λέτε εσείς, με άρθρο ότι όλα καλά, βεβαίως δεν αλλοιώνει τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά θέλει εδώ λίγο προσοχή, διότι αρχίζει και καλλιεργείται ένα κλίμα ότι η Τουρκία τελικώς, ρε παιδιά, μήπως την έχουμε και παρεξηγημένη. Δεν νομίζω να μπορούσε κάποιος να το τοποθετήσει καλύτερα όπως το βάλατε. Η επιφύλαξή μου, ξεκινάω από εκεί, για την κυριακάτικη συνάντηση, να δούμε και αν γίνει, γιατί πέφτει και πολύ χιόνι και υπάρχουν και κάποια άλλη στοιχεία ή κάποιες άλλες επανεκτιμήσεις και δεν ξέρουμε και αν θα γίνει, έτσι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ως παρένθεση σας το λέω αυτό, η Τουρκία αυτή τη στιγμή διατείνεται και προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι μαζί με την ηγεσία της μιας παγκόσμιας εμβέλειας εντός εισαγωγικών δύναμη, η οποία επηρεάζει τα θέματα του πολέμου, της ειρήνης, παίζει το διαμεσολαβητικό ρόλο. Στην αντάλλεια μαζεύεται η ευρωατλαντική ηγεσία, είτε λέγεται Στόλτεμπεργκ, είτε λέγεται Σόλτς, είτε δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Εκεί παρεπιπτόντως είναι και ο πρόεδρος της λεγόμενης τουρκοκυπριακής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου. Το βάζω σαν παρένθεση. Nice. Και γι' αυτό κιόλας δεν πηγαίνει η Ελλάδα. Εσείς το λέτε λεγόμενοι. Καλά, πάνε δήμαρχοι και συνυπογράφουν με δημάρχους. Αυτό να μου πείτε. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, και τελειώνω να σας πω το εξής, ότι πριν από λίγο την ώρα που μιλούσαν, πιθανώς να μην το δώσετε και ακούγαμε τον κύριο Τσιναγιαννίδη, βλέπω λοιπόν ότι ο Ερντογάν, πρέπει να το δημοσιεύσει το NGR, αν το είδα καλά στο κινητό μου, ο Ερντογάν ζήτησε να έρθουν οι κυρώσεις από τον νόμο Κάτσα για τη Τουρκία. Καταλαβαίνετε. Έρχεται λοιπόν, επειδή η καιρή είναι χαλεπή,
Το ΝΑΤΟ χρειάζεται ισχυρές δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται μια ισχυρή Τουρκία σε αυτή την πτέρυγα και στην Μαύρη Θάλασσα, στον εύξενο πόντο όπως το λέμε εμείς. Και γιατί να μην ζητήσει και τα υποβρύχια λοιπόν από τη Γερμανία. Μάλιστα. Σαφέστατος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Μπορεί σε αντιπερισπασμό της πίεσης από τη Δύση unblock που αισθάνεται η Ρωσία να μην είναι τελείως ξεκομμένη η είδηση ότι έχουμε έναρξη μικρής κλίμακας μεν, αλλά έναρξη δε εχθροπραξιών από Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ, γιατί υπάρχει και ο ΤΑΠ. Όλα διασυνδέονται. Μάλιστα. Γιατί μου ήρθε τώρα η πληροφορία αυτή. Δεν την γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι όλα διασυνδέονται. Και γι' αυτό ακόμα και τώρα, γι' αυτό θεώρησα ότι δεν είναι σκόπιμη η συνάντηση. Θα ήταν σκόπιμη αν είχε προετοιμαστεί και είχε εξασφαλιστεί ότι θα προέκυπτε κάτι θετικό εντός εισαγωγικών, ας πούμε και για την Τουρκία. Αλλά αυτή τη στιγμή με μια υπέρβαρη ατζέντα, με μια μανιφεστική τοποθέτηση απέναντι σε αυτά που ονομάζει διαφορές απέναντι από την Ελλάδα, δεν φαίνεται ούτε τα βασικά να κάνει πίσω, δηλαδή που είναι το κάζους μπέλι, και δεν μπορώ να πω ότι πολλοί πρωθυπουργοί συζητήσανε κάτω από το κάζους μπέλι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, ή να αποσύρει ως πράξη καλής θελήσεως για μια περαιτέρω συζήτηση περί οριοθέτησης το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μες. Έχουμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Αντιθέτως, ο κύριος Τσελίκ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος όχι της κυβέρνησης, ούτε του Προέδρου, ούτε του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά του κόμματος που κυβερνά, το ΑΚΕΠΕ, εδώ βλέπουμε και την καθεστωτική αντίληψη η οποία υπάρχει, αμέσως μετά την ανακοίνωση έθεσε όλη την γκάμα, τη λέω, των μονομερών αυθαιρέτων τουρκικών απαιτήσεων, τις οποίες τις ονομάζουν διαφορές, και δυστυχώς υπάρχουν και στην Ελλάδα άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον πληθυντικό διαφορές. Μα, και χθες άκουσα εγώ κάποιον ότι δεν είναι κακό να λύσουμε τις διαφορές μας σε αυτό το κλίμα. Καθηγητή, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λουκόπουλε, πολύ γρήγορες απαντήσεις, δύο ερωτήματα. Λέει εδώ κάποιος, άρα κύριε Λουκόπουλε, για σας, αν μπορείτε τηλεγραφικά, πώς είχε στα αυτιά σας, όχι από στρατιωτικοποίηση, αλλά μείωση του στρατιωτικού αποτυπώκτη, ωραίες εκφράσεις, παράπλευρες απώλειες για τους νεκρούς. Αυτή είχε υποθεί, να ξέρετε, από τον κύριο Πομπέο, τον προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε ο κύριος Τσιρογιαννίδης προηγουμένως και από την κυρία Νούλαντ, λέει. Η κυρία Νούλαντ, αυτό δεν πρόλαβα, δεν το άκουσα ακριβώς, ίσως σας έχασα εκείνη την ίδια. Η κυρία Νούλαντ, μια και το έθεσε ο κύριος Τσιρογιαννίδης, είναι η ουσιαστική επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αμερική, είναι για χρόνια, εγώ τη θυμάμαι την κυρία Νούλαντ επί τρία χρόνια όταν ήμουν διευθύνης αμυντικής σχεδιάσεως στο ΝΑΤΟ, έτσι, και έμπαινα μέσα σε πολιτικοστρατικό επίπεδο. Δηλαδή, πάγωνε όλη η Αμερικανική Αποστολή. Μία από τις ισχυρότερες κυρίες οι οποίες υπάρχουν, ιδιαίτερα στο θέμα της Ουκρανίας, το 2014, έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο, είπε μάλιστα, αν όσοι γνωρίζουν και ποιος κάνει τους Ευρωπαίους, γιατί όταν είπαν μα οι Ευρωπαίοι τι θα πούνε, έτσι ακριβώς, επιπλέον, όπως ήταν και ο κύριος Πάιετ, να σας θυμίσω, έτσι. Πείτε μου λοιπόν το ερώτημα, αν ακούσουμε μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος. Το μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος σημαίνει σημαντική μείωση των δυνάμεων επάνω στα νησιά. Υπάρχουν τρία καθεστώτα, είναι η Λίμνος, που η Λέσβος, Χίος, Σάμος, και είναι και τα Δωδεκάνησα, με τρεις διαφορετικές εντός εισαγωγικών τα οποία λέγονται. Αυτά όμως, επειδή υπάρχουν τα τρία διαφορετικά στοιχεία αποστρατικοποίησης σύμφωνα με τις διευθυντές, αυτά ήρθησαν, αυτή τη στιγμή υπάρχει απειλή πολέμου, ήρθησαν αυτή τη στιγμή, η Τουρκία παραβιάζει το άρθρο 2, το έχω πει, και 33 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που σημαίνει ότι απειλεί με πόλεμο, και το κυριότερο, όχι μόνο έχει σημασία ότι υπάρχει ένα επιχειρησιακό στρατηγείο που λέγεται Στρατιά του Αιγαίου, αλλά έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο, έχει τις δυνάμεις καταδρομών, αεροκίνητες δυνάμεις και άλλες λοιπές δυνάμεις προσανατολισμένες προς τα ελληνικά νησιά,
Για ποιο λόγο άραγε? Για να έχει, να παίξει το ρόλο του, του μεγάλου νατοϊκού συμμάχου στην, στον Εύξηνο Πόντο. Μάλιστα. Μια, χαρά, πόντο, το, μια πόντο, χαρά το είπατε. Δεν είναι κτηριακό το θέμα της διοίκησης. Και 100 χιλιόμετρα να το πάει μέσα σε... Δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Εάν διαλυθεί το επιχειρησιακό στρατηγείο που λέγεται Στρατιά του Αιγαίου, έτσι την ονομάζουν. Μάλιστα. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Οι πολιτικοί μας το έχουν καταλάβει, κύριε Λουκόπουλε, γιατί αυτό ακούω. Όταν με απαντάνε ως επιχείρημα, μα έχουν λέει τη στρατιά και τη διοίκηση τη στρατιά Αιγαίου. Εντάξει, την πάνε 100 χιλιόμετρα πιο μέσα. Και εσύ για πάρε την άμυνά σου από τα νησιά, να δούμε σε πόσες ώρες τη φέρνεις πίσω. Αυτό ας ρωτήσουμε την πολιτική μας ηγεσία. Μάλιστα. Αλλά κάτι έχει προετοιμαστεί και θα το δούμε αργότερα. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Έτσι, πραγματικά πολιτικές αποφάσεις, και οι στρατιωτικοί όπως είναι οφείλουν να έχουν να υλοποιούν τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Όμως θα πρέπει να καθιστούν σαφές τι σημαίνει για την άμυνα των νήσων, για ένα ενδεχόμενο ακροτηριασμό σε περίπτωση που μειωθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις στα ελληνικά νησιά. Καθαρός. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν μπορείτε τηλεγραφικά, λέει ο Γιώργος, κύριε Λουκόπουλε, μετά από τόσους χρόνιους πολέμους που έχουν εμπλακεί οι Ρώσοι, είναι δυνατόν οι διοικητές των αρμάτων να είναι ανεκπαίδευτοι? Μήπως είναι κάτι άλλο? Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα έχουν χρησιμοποιηθεί στη Συρία κυρίως και στον Γκρόζι. Οι τακτικές που ακολουθούν είναι σχεδόν οι ίδιες. Απλούστατα, εδώ υπάρχει είτε κακή πληροφόρηση, είτε μία υπερβολική αυτοπεποίθηση, το οποίο δεν είναι, και μία υπερβολική υποεκτίμηση της αντιστάσεως των ουγγαρικών δυνάμεων. Σαφές. Και κυρίως της πολιτοφυλακής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας.